Και από τον εκπρόσωπο των εμπόρων σε επίπεδο νομού Ρεθύμνου, θα πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο, θα πάμε λίγο στο Λασίθι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ζαχαριά. Είναι ο εκπρόσωπος των επιχειρηματιών εστίασης και διασκέδασης στον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Ζαχαριά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούσαμε σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν το λιανεμπόριο, ωστόσο ούτε λόγος τι θα γίνει μέχρι και αυτή τη στιγμή με τις επιχειρήσεις εστίασης. Δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί ανησυχία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κλάδο μας, δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα αντέξουμε να είμαστε κλειστά και να ζούμε με τα ψίχουλα που μας δίνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία. Υπήρχαν σήμερα κάποια δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο, σύμφωνα με τα οποία μετά από 15-20 μέρες θα τεθεί στο επίκεντρο η έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης σε εξωτερικούς χώρους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι διανύουμε χειμώνα, βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σχέδιο είναι ρεαλιστικό. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Ζαχαριά. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό σενάριο. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βρουν έμεσους τρόπους για να, μέσα εισαγωγικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να μας ξεγελάσουν για ένα χρονικό διάστημα ακόμα. Θεωρώ ότι θα πάμε πολύ μακριά, δυστυχώς φοβάμαι ότι θα φτάσουμε το Πάσχα η εστίαση για να ανοίξει, το οποίο θα είναι κάτι καταστροφικό για εμάς. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να υπάρξει σχετική απόφαση. Απειλεί τη βιωσιμότητα, σωστά κύριε Ζαχαριά, πολλών επιχειρήσεων και δεν ξέρω ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν θα ανοίξουν όποτε υπαρθεί απόφαση για άνοιγμα στον κλάδο σας. Όσο πιο μακριά πάει το άνοιγμα, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να είναι περισσότερες επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν καθόλου. Ακόμα και στον Άγιο Νικόλαο, που είμαστε μια τουριστική περιοχή, και πολλές επιχειρήσεις και τώρα το χειμώνα ήταν κλειστά, αλλά παρόλα αυτά, αν αναλογιστούμε ότι δεν δούλεψαν για την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν όποτε μας επιτρέψουν να ανοίξουν. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και από τον...